Θα πάμε στην υπόθεση στο Χαλάνδρη με τον γιατρό τον οφθαλμίατρο που πυροβολήθηκε από τη μητέρα του παιδιού του. Είναι ένα προαναγγελθέν έγκλημα, διότι η γυναίκα αυτή τον είχε απειλήσει. Είχε πάει στο νοσοκομείο που δούλευε και είχε κάνει αλλεπάλληλες σκηνές. Είχε πάει κάτω από το σπίτι, επίσης έκανε επεισόδια. Είχε χτυπήσει τη σύζυγο του γιατρού. Είχε επιχείρηση να αρπάξει το παιδάκι του, το οποίο είχε πάρει το οποίο την επιμέλεια είχε πάρει ο γιατρός. Έκανε αναρτήσεις που φώναζαν ότι η οικογένεια του γιατρού και ο ίδιος κινδυνεύουν. Απειλούσε με όλα αυτά. Της είχαν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα. Και η απορία μου είναι, όταν κάτι οδεύει προς το κακό, σε αυτή τη χώρα δεν το σταματάμε. Δεν επιβάλλεται ο νόμος με κάποιο τρόπο να προστατεύσει αυτόν που απειλείται. Βλέπουμε τα πλάνα εδώ. Έχουμε κάτι θετικό να σας πούμε όμως και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τη Μαρία την Μπουρνιά που βρίσκεται στο σημείο που έγινε το κακό. Κάτι θετικό σε σχέση με το γιατρό, Μαρία μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Φέη. Βρισκόμαστε εδώ στο Χαλάνδρη, εδώ όπου συνέβη το αιματηρό περιστατικό. Πίσω μου είναι η είσοδος του σπιτιού. Βλέπουμε, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται λόγω και της νύχτας, ότι η αστυνομία... Και η ώρα, ναι, ότι η αστυνομία έχει λάβει όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα που χρειάζεται και συνεχίζει να διεξάγει την έρευνα. Ο γιατρός αποσωληνώθηκε, υπευλήθηκε σε δύο πολύ δύσκολα χειρουργία μετά τα τραύματα που είχε στην κοιλιακή χώρα και στο θώρακα. Παρ' όλα αυτά η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη και αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Τώρα εμείς εδώ βρισκόμαστε, όπως σας είπα και νωρίτερα, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εδώ όπου η 49χρονη πήρε το όπλο και μόλις είδε τον οφθαλμίατρο να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, όπου είχε πάει να παραλάβει την 12χρονη μόλις κόρη του από το σχολείο, τον πυροβόλησε μπροστά στα μάτια της 12χρονης κόρης. Η κόρη προσπάθησε να αφοπλίσει την μητέρα της και άρχισε να φωνάζει «Σταμάτα, γιατί το κάνεις αυτό». Η αστυνομία ήρθε, συνέλαβε την 49χρονη. Να πούμε ότι χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου της ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 αδικήματα, τα οποία είναι η απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι η παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, είναι η ενδοκογενειακή απειλή, καθώς και η απόπειρα αρπαγής του ανηλίκου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα προσπάθησε να αρπάξει και το παιδάκι και να φύγει. Παιδάκι. Μαρία μου, το είπαμε και στην αρχή, μιλάμε για μια προαναγγελθήσα κίνηση. Το φώναζε η συγκεκριμένη γυναίκα ότι θα το κάνει αυτό που έκανε. Πριν από 6 χρόνια είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει, όχι είχε επιχειρήσει, προσέγγισε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ζήτησε να τη βγάλουν στον αέρα για να πει όλα αυτά που υποστήριζε σε σχέση με το γιατρό και το παιδί της. Δόθηκε και μια συνέντευξη του γιατρού τότε στην εκπομπή. Ήταν η εκπομπή της Τατιάνας της Στεφανίδου. Η συνέντευξη αυτή δεν έπαιξε τότε, αλλά ανασύρθηκε τώρα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί ο γιατρός προανήγγειλε ότι υπάρχει σχέδιο και ότι της έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα και ο ίδιος και η σύζυγός του. Για πάμε να ακούσουμε τι έλεγε. Μου λέει, θα σε καταστρέψω οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά. Εγώ δεν έχω χωρίσει. Ζω με την οικογένειά μου και ήταν μια περιστασιακή σχέση, όπως συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Η κυρία μου είχε κρύψει ότι ήταν παντρεμένη, είχε κρύψει την καταγωγή της, είχε κρύψει το όνομά της, μου έλεγε ότι ήταν Ιταλίδα. Η σχέση αυτή κράτησε γύρω στους 6 μήνες. Εγώ ανέλαβα τις ευθύνες μου όταν γεννήθηκε το παιδί. Της έδινα γύρω στις 2-3.000 ευρώ το μήνα, προκρίσεις. Έχουν γίνει 2 δικαστήρια για διατροφή, για το παιδί, τα οποία της τα δίνω. Και θέλει περισσότερα. Είχε σκοπό προφανώς να χωρίσω και να πάω να ζήσω μαζί της. Έρχεται και δημιουργεί στο ιατρείο μου και στο νοσοκομείο επεισόδια. Έχει χτυπήσει τη σύζυγό μου. Αυτά γίνονταν για πάρα πολλά χρόνια και στη συνέχεια ο δικηγόρος που έβαλε η συγκεκριμένη γυναίκα εναντίον του γιατρού είχε σχέση μαζί της, βγήκε και δήλωσε ότι και ο ίδιος της έδινε χρήματα και ότι κάποια στιγμή απειλήθηκε και ο ίδιος, τον είχε ψεκάσει και με σπρέι πιπεριού και άρχισε να της κάνει και εκείνος ασφαλιστικά μέτρα. Προφανώς είχε ένα σύστημα στη συγκεκριμένη πρακτική. Και προφανέστατα φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχε νοσηλευτεί η γυναίκα κάποια στιγμή στο Σωτηρία και στη συνέχεια στο Δαφνί. Νομίζω ότι το ερώτημα παραμένει. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που δείχνει τον κίνδυνο που αποτελεί για τους άλλους, γιατί τον αφήνουμε μέχρι να γίνει το κακό? Μαρία μου, εκεί που βρίσκεσαι, χθες είδαμε τη σύζυγο του γιατρού, η οποία συγκλονισμένη και αυτή από την τροπή που πια πήραν τα πράγματα, που έδειχνε ότι θα ακολουθήσει αυτή η τροπή, έκανε δηλώσεις. Για πάμε να την ακούσουμε.
και βάλει το πιστόλι στο κεφάλι της Μελίνας πριν μερικά χρόνια. Δεν είχε φυσιολογική ζωή, γιατί δεν μπορούσε να πάει να παίξει έξω χωρίς έλεγχο. Και μιλάει για το κοριτσάκι που μας είπε στο 12χρονο, που ήταν μπροστά σε όλο αυτό το περιστατικό, γιατί μεγάλωνε με την σύζυγο του γιατρού και με τον γιατρό. Εκεί είχαμε και δηλώσεις από μία γειτόνισσα που άκουσε το περιστατικό, για να την παρακολουθήσουμε και αυτή. Τους ενοχλούσε, πολλές φορές έχει ντύρει και τη σύζυγο του γιατρού. Και αυτό το παιδάκι έχει περάσει πάρα πολλά και δεν επιτρέπεται ένα μικρό παιδί να περνάει όλα αυτά. Το κράτος έπρεπε να είχε κάνει κάτι μέχρι τώρα. Ακριβώς αυτό. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια σε άλλο θέμα. Καλή σου μέρα.